Γεια σας! Δεν έχω υπάρξει τόσο ενθουσιασμένη για βίντεο εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτό το βίντεο σας το έχω υποσχεθεί και πρέπει να αρχίσω κατευθείαν, αν και θα κάνω μια μικρή εισαγωγή γιατί θα είναι τεράστιο. Και δεν είναι άλλο από το βίντεο με τα Matte Liquid Lipsticks. Σκόπευα να το κάνω δύο, τελικά θα δοκιμάσω να το κάνω ένα. Σας προειδοποιώ από τώρα ότι δεν θα έχει lip swatches σε αυτό το βίντεο γιατί έχω άπειρα εδώ πέρα. Και μόλις γύρισα το αγγλικό και το χέρι μου πονάει. Και αν το έκανα αυτό είτε μία είτε δύο φορές για το βίντεο, δεν θα είχα χείλη. Δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό. Έχω πάρα πολλά liquid lipsticks από πάρα πολλές μάρκες. Δεν έχω δοκιμάσει όλες τις εταιρείες, αλλά από τότε που μου ήρθε η δεύτερη του βίντεο προσπαθώ και δοκιμάζω κι άλλα κι άλλα κι άλλα για να σας δώσω μία όσο πιο ολοκληρωμένη άποψη γίνεται. Έχω πολλές άλλες εταιρείες στο νου μου που θέλω να δοκιμάσω. Κάποια από αυτά είναι drugstore, κάποια από αυτά είναι πιο εύκολα να τα βρείτε, κάποια όχι, κάποια είναι high-end και κάποια είναι, μπορείτε να τα βρείτε μόνο online από πιο indie εταιρείες. Θα αφήσω για το τέλος τα πιο αγαπημένα μου και θα ξεκινήσω με drugstore, θα περάσω μετά σε πιο high-end και για το τέλος θα αφήσω τα πολύ αγαπημένα μου. Ξεκινάω να σας πω μερικά tips για την εφαρμογή και κάποιες συμβουλές. Καταρχήν, αν δεν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά τα υγρά κραγιόν, θα μιλήσω σήμερα κυρίως για τα υγρά matte κραγιόν, γιατί υπάρχουν και κάποια όπως τα Yves Saint Laurent που έχουν βγει εδώ και καιρό που είναι υγρά αλλά όχι τόσο matte. Αν είστε άνθρωπος που θέλετε πολύ καλή ενυδάτωση στα χείλη και σας αρέσουν αυτά τα μαλακά ενυδατικά κραγιόν, δεν είναι για σας αυτό το βίντεο, δεν είναι για σας αυτά τα προϊόντα. Χρειάζεται να έχετε πολύ καλά ενυδατωμένα χείλη, χρειάζεται να κάνετε scrub στα χείλη σας και να βάζετε πάντοτε πολύ lip balm, γιατί διαφορετικά αυτά τα κραγιόν τονίζουν όλες τις γραμμές, όλες τις ατέλειες και θα έχετε θέμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανένα από αυτά που θα σας δείξω σήμερα, ούτε καν με τα πιο οικονομικά, ούτε καν με αυτά που έχουν την, που είναι λίγο πιο ξηρά από όλα. Όλα τα φοράω αρκετά άνετα, αν και κάποια από αυτά με ξετρελαίνουν και είναι τα πιο άνετα από όλα και έχουν πολύ καλή απόδοση και διάρκεια. Αλλά είπαμε τα αγαπημένα μου, θα τα αφήσω για το τέλος. Και έχουν λίγο διαφορετικές υφές, αλλά αυτό που τα ενώνει, όπως είπα, είναι ότι είναι υγρά και ότι έχουν matte απόδοση. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι καλό, αν δεν είστε συνηθισμένος στο να εφαρμόζετε τέτοια κραγιόν, να τα βάζετε πάντοτε με lip liner. Δεν είναι εύκολο γιατί στεγνώνουν αρκετά γρήγορα και αν δεν έχετε βάλει lip liner και κάνετε κάποιο λάθος και φύγουν από το σχήμα των χιλιών σας, είναι μετά πολύ δύσκολο να το διορθώσετε. Θα πρέπει να το βγάλετε τελείως και δεν είναι εύκολο και να το ξαναβάλετε. Όπως είπα, δεν είναι εύκολο να τα αφαιρέσετε, ειδικά τα πιο μακράς διαρκείας. Βοηθάει πάντοτε ένα καλό ελαιόδες δεμακιγιάζ ή ελαιοκαρίδας που επίσης βοηθάει πάρα πολύ και ενυδατώνει και τα χείλη. Ένα άλλο tip είναι όταν τα εφαρμόζετε, επειδή στεγνώνουν πολύ γρήγορα, είναι πολύ σημαντικό να αφήνετε το στόμα σας ανοιχτό και να μην το κλείνετε κατευθείαν μέχρι να στεγνώσει. Συνήθως θέλει μόνο μερικά δευτερόλεπτα, γιατί μετά δεν κουνιούνται και δεν πάνε πουθενά τα περισσότερα από αυτά για πολλές ώρες. Κάποια από αυτά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, κάποια από αυτά δεν κρατάνε τόσο, τα περισσότερα είναι ανθεκτικά τουλάχιστον στο να πίνετε και κρατάνε περισσότερο από όλα τα άλλα κραγιόν. Στο φαγητό, εμένα προσωπικά δεν μου κρατάνε τα πιο πολλά από αυτά πάρα πολύ, αλλά είναι και λίγο προσωπική συνήθεια, γιατί σκουπίζω το στόμα μου μετά από κάθε μπουκιά όταν τρώω έξω και όταν έχετε λίγο λιπαρό φαγητό, είτε το λάδι από τη σαλάτα, είτε το φαγητό να έχει λίγα περισσότερα λιπαρά, τότε αυτό διαλύει, όπως καταλαβαίνετε, το κραγιόν και πασαλίβεται και πάει παντού, γι' αυτό και το αφαιρώ και το ξαναβάζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε. Τα περισσότερα από αυτά δεν φαίνονται καθόλου ωραία εάν πάτε να τα ξαναεφαρμόσετε από πάνω κατά τη διάρκεια της μέρας και είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε να τα βγάλετε τελείως και να τα ξαναβάλετε.
Αν θέλετε όμως ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα και βγείτε έξω για βράδυ και δεν πρόκειται να φάτε ή οτιδήποτε και θέλετε τα χείλη σας να μείνουν ακέραια, απλά θα πιείτε κτλ. Αυτά είναι η καλύτερη δυνατή λύση και το αποτέλεσμα που δίνουν είναι θαυμάσιο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά tips, πληροφορίες που είχα να μοιραστώ μαζί σας για υγρά κραγιόν και θα περάσω κατευθείαν σε drugstore κραγιόν, θα περάσω σε δύο που είναι λίγο υβριδικά. Γιατί είναι από αυτά τα διπλά, η μία πλευρά είναι matte και έχουν αυτό το σταθεροποιητικό gloss που μπορείτε να βάλετε. Ακόμη και με αυτό το σταθεροποιητικό gloss, εγώ θεωρώ ότι έχουν αρκετά matte τελείωμα. Και ανακάλυψα πριν κάνοντας swatch και τα δύο, ότι το ένα είναι dupe του άλλου. Επομένως, μία από τις δύο εταιρείες θα μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα. Το ένα είναι από Manhattan, είναι τα Lips to Last και έχω την απόχρωση 65 NE. Τα λατρεύω αυτά, είναι ίσως τα αγαπημένα μου από drugstore και αυτή είναι η αγαπημένη μου απόχρωση. Είναι πολύ καθημερινή αλλά αρκετά σκούρα, τέλεια για φθινόπωρο. Και τα άλλα είναι τα Rimmel Provocalypse και η απόχρωση που έχω είναι η Kiss Fatal, η 230. Στεγνώνουν matte και βάζοντας το γλωσσάκι θα δείτε ότι κρατάνε περισσότερο και τα νιώθετε και πιο άνετα στα χείλη. Κρατάνε απίστευτα, δεν φεύγουνε με τίποτα. Βλέπετε λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Manhattan και αυτό εδώ είναι το Rimmel. Είναι πολύ πολύ κοντινές αποχρώσεις. Το Rimmel ίσως έχει λίγο περισσότερο καφέ και το Manhattan έχει λίγο περισσότερο mauve, αλλά πολύ κοντινές. Και μου αρέσει η συσκευασία του Rimmel περισσότερο γιατί αυτό δεν είναι διάφανο και έτσι το γλωσσάκι δεν φαίνεται ότι αρχίζει και παίρνει χρώμα. Αλλά μου αρέσει περισσότερο σαν διάρκεια το Manhattan. Θεωρώ ότι είναι απίστευτο. Πραγματικά, μακάρι να είχε μεγαλύτερη γκάμα χρωμάτων, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ίσως το αγαπημένο μου από το drugstore ή αν όχι το αγαπημένο μου από τα πιο αγαπημένα μου. Θα συνεχίσω με κάποια από τα πιο οικονομικά, αν όχι τα πιο οικονομικά, και τα πιο μακράς διαρκείας από όλα τα budget friendly που θα σας δείξω. Είναι από Makeup Revolution και είναι τα Salvation Velvet Liker. Σας έχω μιλήσει γι' αυτά. Είναι πολύ ξηρά, είναι από τα πιο ξηρά, αλλά έχουν πολύ καλή διάρκεια και πολύ καλή απόδοση. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι κομματιάζονται λίγο όταν φεύγουν και φεύγουν λίγο από μέσα. Βοηθάει πολύ αν χρησιμοποιείτε lip liner να το βάλετε σε όλα τα χείλη. Βέβαια δεν είναι εύκολο με πολλά από τα πολύ σκούρα χρώματα, γιατί δεν μπορείτε να βρείτε και lip liner σε αυτές τις αποχρώσεις, το οποίο είναι πάντα ένα θέμα. Έχω 4 από αυτά. Έχω το Keep Crying For You και Keep Lying For You, που είναι νέων σχεδόν αποχρώσεις. Ένα ροζ πάρα πάρα πολύ φωτεινό και ένα μοβ έτσι orchid. Πάρα πάρα πολύ ωραία χρώματα και εύκολο φόρετα, ιδίως για άνοιξη. Και έχω και δύο πιο ιδιαίτερα χρώματα. Το Depravity είναι ένα λιλά μοβ μπλε, πάρα πολύ φωτεινό, πολύ ιδιαίτερο χρώμα και δεν είναι εύκολο να το βρείτε σε πολλές εταιρείες. Νομίζω ότι είναι από τα πιο διάσημα τους. Και το Vamp είναι ένα τελείως βάμπι χρώμα. Είναι ίσως το πιο σκούρο από όλες τις εταιρείες που έχω. Είναι τόσο βάμπι βυσσινή που είναι σχεδόν μαύρο. Και είναι αυτά εδώ τα δύο. Βλέπετε κατευθείαν ότι όλα στεγνώνουν τελείως ματ, έχουν πολύ καλή απόδοση, δεν χρειάζονται τα περισσότερα δύο στρώσεις, με μία στρώση είναι καλά, αλλά αν χρειάζονται θα πρέπει να το κάνετε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αν στεγνώσει μετά δεν είναι ωραίο το να βάλετε από πάνω μία στρώση. Και αυτό που όπως είπα δεν μου αρέσει είναι όταν αρχίζουν και κομματιάζονται, αλλά αν τα έχετε μαζί σας και μπορείτε να το ξαναεφαρμόσετε, είναι πολύ καλή η διάρκεια του. Και δεν είναι τόσο δύσκολο το να τα βάλετε, εφαρμόζουν αρκετά εύκολα. Είναι λίγο ξηρά. Αν σας αρέσουν αυτού του τύπου τα κραγιόν και έχετε συνηθίσει, δεν θα έχετε πρόβλημα. Αν θεωρείτε ότι χρησιμοποιώ τα Sephora που είναι πιο γνωστά σε όλες σας σαν μέτρο σύγκρισης, αν θεωρείτε ότι τα matte cream lip stains των Sephora είναι ξηρά, τότε αυτά θα είναι πάρα πολύ ξηρά για σας.
Το επόμενο που έχω να σας δείξω είναι το πιο πρόσφατο στη συλλογή μου και είναι από H&M. Θα κάνω και ένα haul βίντεο, αν έχει ήδη ανέβει θα το βάλω το link από κάτω, όπου σας δείχνω και κάποια H&M beauty προϊόντα που πήρα να δοκιμάσω. Είναι το Dermy από τα Velvet Lip Creams και με εντυπωσίασε πάρα πολύ, δεν περίμενα τόσο καλό liquid matte crayon από τα H&M. Είναι vampy, αλλά είναι λίγο πιο καθημερινό και ευκολοφόρητο από το vamp της Makeup Revolution. Είναι πολύ ωραίο χρώμα και έχει πολύ καλή διάρκεια και το προτιμώ από αυτά της Makeup Revolution και τη διάρκεια του και το πώς το αισθάνομαι στα χείλη, είναι αρκετά καλό. Γενικά με όλα αυτά έχω πρόβλημα μόνο όταν τρώω προσωπικά. Σειρά έχουν δύο από την εταιρεία NYX, τα οποία είναι τα πιο παλιά ίσως matte υγρά κραγιόν και είναι τα Soft Matte Lip Creams. Έχουν διαφορετική σύσταση, κρατάνε λιγότερο διάστημα στα χείλη από τα άλλα, είναι πιο μαλακά, μπορείτε να τα περάσετε το ένα, ξανά από πάνω πιο εύκολα. Έχω την απόχρωση San Paolo και Monte Carlo. Το San Paolo είναι ένα πιο καθημερινό χρώμα και βλέπετε και στα swatches θα δείτε ότι είναι πολύ πιο μαλακά και φαίνεται ότι η απόδοσή τους δεν είναι το ίδιο έντονη, χρειάζονται πιο πολλές τρώσεις. Αλλά είναι και πολύ πιο άνετα στα χείλη. Είναι αυτά εδώ. Πολύ ωραίες αποχρώσεις. Μου αρέσουν πολύ και όταν τα είχα πρωτοπάρει είχα ενθουσιαστεί γιατί δεν είχα κάτι αντίστοιχο. Πλέον τα φοράω λιγότερο γιατί έχω όλες αυτές τις απίστευτες αποχρώσεις και επιλογές για matte υγρά κραγιόν. Συνεχίζω με τα Bourjois που είναι η μεγαλύτερη μου συλλογή σε drugstore και είναι τα Rouge Edition Velvet. Έχω 5 στη συλλογή μου. Θα ξεκινήσω από το 02 που είναι το Fran Bourjois, ένα απίστευτο φραουλί χρώμα. Αυτά εδώ τα Rouge Edition Velvet είναι πολύ ωραία η απόδοσή τους. Επίσης δεν είναι τόσο έντονα, επίσης μπορείτε να τα ξαναπεράσετε από πάνω. Διαρκούν λίγο λιγότερο στα χείλη, το επόμενο είναι το 04 Peach Club και δίνουν ένα matte τελείωμα, αλλά με λίγη πιο σύντομη διάρκεια, αλλά είναι πολύ πολύ άνετα στα χείλη. Αυτό είναι το απίστευτο φραουλί Fran Bourjois και αυτό είναι το Peach Club που είναι νομίζω το μόνο ροδάκινο πορτοκαλί που έχω στη συλλογή μου. Μετά σας έχω το 06 που νομίζω λέγεται Ping Pong, κάπως έτσι, αλλά είναι ένα, θα το γράψω από κάτω, ένα απίστευτο φούξια. Δεν ξέρω και πού να τα κάνω swatch για να τα δείτε. Νομίζω θα τα κάνω από εδώ και θα πρέπει σύντομα να καθαρίσω το χέρι. Και αυτό μαζί με το 07 που επίσης θα γράψω το όνομα από κάτω γιατί έχει ξεφτύσει, που σας έχω μιλήσει σε ένα τελευταίο βίντεο με αγαπημένα, που είναι ένα τέλειο nude, είναι ίσως τα αγαπημένα μου. Πού είναι αυτό εδώ το απίστευτο φούξια και αυτό εδώ το απίστευτο καθημερινό nude, είναι από τα αγαπημένα μου, δηλαδή από ό,τι σας έχω δείξει ως τώρα αγαπώ αυτά τα δύο, αγαπώ το Manhattan και είμαι αρκετά ικανοποιημένη και με τα υπόλοιπα, αλλά αυτά είναι μεγάλες αγάπες. Και η απογοήτευση που το κράτησα μόνο για το βίντεο και θα το πετάξω είναι το 08, το Grand Cru, που δεν ξέρω γιατί είναι τόσο πάτσι και εφαρμόζει τόσο χάλια, πραγματικά είναι αδύνατον, αδύνατον να μείνετε ικανοποιημένοι. Βλέπετε αυτό το τέλειο χρώμα και βγάζει μόνο αυτή τη βλακεία. Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν το περίμενα και θα το πετάξω. Στην αρχή πίστευα ότι ίσως να είναι προβληματικό το δικό μου, αλλά είδα και κάποια άλλα reviews, είδα και ένα Snapchat βίντεο της Julia Graf, που το έθαβε και έλεγε ότι και το δικό της δεν εφαρμόζει καθόλου καλά και το σκεφτόμουν κιόλας όταν έδειχνα ότι το πήρε και λέω για κάτσε να δούμε γιατί δεν είναι καλό και τελικά και το δικό της δεν ήταν καθόλου καλό. Αυτά είναι λοιπόν όσα έχουμε δει ως τώρα, δείτε πόσο ξεχωριστό είναι αυτό, κάνει μπαμ το ότι πράγματι και θα πάω να προσπαθήσω να τα βγάλω από το χέρι μου και να συνεχίσω με τα υπόλοιπα.
Το χέρι μου τα έχει χτίσει ήδη. Συνεχίζουμε με τα τελευταία που έχω από drugstore. Έχω δύο από τα πιο εύκολα να βρείτε και αυτά είναι από L'Oréal. Η L'Oréal, όπως ξέρετε όλες, έβγαλε μια μεγάλη σειρά από υγρά κραγιόν, άλλα με glossy φύ, άλλα με matte φύ. Εγώ διάλεξα και δοκίμασα δύο από τα matte και οι αγαπημένες μου αποχρώσεις και αυτές που πήρα είναι η 401 Amen και η 407 Smoke Me Up. Το Amen είναι ένα... μ' αρέσει πάρα πολύ, έχουν πολύ ωραίο βουτσάκι, αυτό το αναγνωρίζω. Μυρίζουν επίσης σχετικά ευχάριστα, όπως μυρίζουν τα περισσότερα L'Oréal. Σε κάποια άτομα συχαίνονται αυτή τη μυρωδιά. Είναι πολύ σχετικό το θέμα της μυρωδιάς. Πάντως όλα αυτά τα liquid κραγιόν μυρίζουν λίγο πιο έντονα από τα κανονικά κραγιόν και κάποιοι θεωρούν και λίγο πιο δυσάρεστα. Το χέρι μου πονάει από το να τα ξεβάθω ξανά και ξανά. Το Amen λοιπόν είναι ένα πιο καφετή nude, ενώ το Smoke Me Up είναι ένα πολύ ωραίο raspberry χρώμα. Και αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου. Δεν έχω δοκιμάσει, έχουν και κάποια πολύ ωραία κόκκινα, δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμη. Αλλά αυτά τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν καλή διάρκεια στα χείλη, είναι αρκετά άνετα, αλλά η διάρκεια τους δεν είναι τόσο μεγάλη όσο κάποια από τις άλλες εταιρείες που θα σας δείξω. Αλλά έχουν πολύ ωραίο matte τελείωμα και γενικά νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε γιατί είναι και πολύ εύκολο να τα βρείτε. Μετά έχω δύο από Milani, είναι πολύ πρόσφατη συλλογή και αυτά είναι limited edition και από ό,τι κατάλαβα τα έχουν φέρει σε ένα κατάστημα εδώ στην Ελβετία online, αλλά από ό,τι κατάλαβα και στην Αμερική είναι πολύ δύσκολο να τα βρει ο κόσμος γιατί δεν είναι διαθέσιμο παντού και είναι συνέχεια out of stock. Έχω, λέγονται Amore Matte Lip Cream και έχω το νούμερο 4 και νούμερο 6. Το νούμερο 4 λέγεται Last και το νούμερο 6 λέγεται Desire. Είναι πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Το Last είναι τέλεια καθημερινή απόχρωση και το Desire είναι ένα τέλειο κόκκινο. Είναι πάρα πολύ ωραία για drugstore. Παρόλα αυτά, έκανα ένα first impression Snapchat όταν τα φόρεσα για πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι η διάρκεια τους ήταν λίγο λιγότερο καλή από τα πολύ αγαπημένα που θα σας δείξω. Είναι όμως πολύ καλά, έχουν πολύ καλή διάρκεια και πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να τα κρατήσουν μόνιμα στη συλλογή τους, γιατί είναι πάρα πολύ popular όλα αυτά τα υγρά matte κραγιόν αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι θα πουλούσαν πάρα πολύ. Το επόμενο είναι από Sleek και δυστυχώς γι' αυτό έχω να σας πω τα λιγότερα γιατί το δοκίμασα μόνο μια φορά και μάλιστα όχι για πάρα πολλές ώρες. Λόγω του χρώματος περισσότερο, γιατί δεν είχα όρεξη να φορέσω αυτό το χρώμα. Είναι το Fandango Purple, είναι ένα πολύ ανοιξιάτικο θα έλεγα. Έχει ένα πολύ μακρύ ντόφουτ applicator. Κάποια από αυτά μυρίζουν ή έχουν γεύση πολύ τεχνητή και πλαστική όπως τα Makeup Revolution, κάποια όχι. Είναι πολύ πολύ ωραίο χρώμα, έχει ωραία απόδοση, πολύ καλυπτικό. Πολύ ωραίο μάτ στα χείλη, μου αρέσει και είχε διαρκέσει πολύ καλά πάνω στα χείλη μου. Απλώς δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά για τη διάρκεια, γιατί όταν το φόρεσα δεν έφαγα και τα λοιπά, επομένως επηρεάστηκε και από αυτό. Σε μορφή σαν υγρού κραγιόν με ντόφουτ applicator, επομένως είμαι περίεργη να δω και να δοκιμάσω κάποια από αυτά ίσως στο μέλλον. Το πιο ακριβό που έχω στη συλλογή μου είναι από Guerlain και είναι ένα από τα Rouge L'Extrait και είναι το M69 Orgul. Είμαι σίγουρη ότι έχω σκοτώσει το όνομα, δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Είναι η πιο απίθανη συσκευασία πραγματικά, αλλά είναι πανάκριβο. Νομίζω ότι κάνει $50, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο, έχει και καθρέφτη ενσωματωμένο, απίθανο, είναι όλα πάρα πολύ προσεγμένα, είναι και μεγάλη ποσότητα, 6 ml, όχι και τεράστια ποσότητα, είναι πολύ βαρύ, είναι όλη η συσκευασία, το χρώμα είναι απίστευτο βάμπι χρώμα, πολύ άνετο στα χείλη. Η ποιότητα του προϊόντος είναι ασύγκριτη, απλώς για την τιμή πιστεύω ότι μπορείτε να βρείτε πολύ καλές επιλογές
και έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά όχι τόσο τεράστια διάρκεια όσα κάποια άλλα. Απ' την άλλη, είναι σχετικό. Εγώ και τα Yves Saint Laurent, τα υγρά, τα κραγιόν που δεν είναι matte, θεωρώ ότι έχουν πολύ πολύ μεγάλη διάρκεια. Αυτό μου αρέσει πολύ. Απλώς λόγω της τιμής είναι δύσκολο να το συστήσω. Θα βάλω από κάτω βέβαια το link, γιατί νομίζω ότι έχω κάνει review post γι' αυτό. Τα Hourglass, σας έχω μιλήσει γι' αυτά στο βίντεο της Hourglass που έχω κάνει. Το edition είναι αυτό που έχω πάρει σε full size και σας το έχω δείξει αυτό το βίντεο. Είχα παραπονεθεί πάρα πολύ, πραγματικά είναι πολύ ξηρό. Και νομίζω ότι και η απόδοσή του, εν τω μεταξύ δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι από το κραγιόν. Έχει και αυτό το λίγο χρυσό σήμερ μέσα, παρόλο που είναι matte. Η απόχρωση είναι πανέμορφη και είναι μια τέλεια απόχρωση η καθημερινή. Αλλά το φοράς και κάνεις αυτό και νιώθεις ότι έχει, δεν υπάρχει ίχνος υγρασία στα χείλια σου, το έχει ρουφήξει όλο και αυτό είναι λίγο ενοχλητικό. Γενικά αν γλύφετε τα χείλια σας θα έχετε θέμα, δεν νομίζω ότι θα φύγει, αλλά ίσως να φθαρεί πιο εύκολα. Εγώ δεν γλύφω τα χείλια μου ποτέ, βέβαια μιλάω πολύ. Και αυτό εδώ το φοράω εδώ και άπειρες ώρες, γιατί το έχω βάλει από πολύ νωρίς το πρωί, έχω γυρίσει πολλά βίντεο σήμερα και παρόλα αυτά είναι στη θέση του και σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς να χρειάζεται να του κάνω τίποτα. Αλλά θα σας μιλήσω αργότερα γι' αυτό. Και το επόμενο που έχω είναι ένα travel size, το Icon. Και είναι ένα απίστευτο κόκκινο χρώμα. Δεν θα ήταν τα κραγιόν που θα προτιμούσα να φοράω όλη τη μέρα και γι' αυτό είμαι πιο απογοητευμένη με αυτό, γιατί αυτό είναι ένα καθημερινό χρώμα. Επομένως δεν μπορώ να πω ότι πολλά κόκκινα βλέπω έχω σε αυτή την, σε αυτό το bunch. Βλέπετε πόσο, για να δείτε σύγκριση τώρα, πόσο πιο γρήγορα έχουν στεγνώσει κατευθείαν ματ τα Milani σε σχέση με τα L'Oreal και οποιαδήποτε από τα άλλα. Δηλαδή τα Milani στεγνώνουν πραγματικά εντελώς ματ κατευθείαν. Αυτά και από high end. Έχουν μείνει 5 εταιρείες. Θα σας μιλήσω πρώτα για αυτά εδώ και μετά για τις πιο αγαπημένες μου. Αυτά εδώ είναι από Lime Crime. Έχω αναφέρει ξανά σε βίντεο ότι γίνανε διάφορα με Lime Crime και πολλοί κόσμος είχε παράπονα κτλ. Και γενικά, δεν, ειδικά μετά το σκάνδαλο που είχε γίνει με το πρόβλημα που υπήρχε στην ασφάλειά τους και το ότι από κάποια άτομα υποκλάπησαν τα στοιχεία των καρτών και όλα αυτά. Δεν κατηγορώ την εταιρεία για όλα αυτά, κατηγορώ την εταιρεία για τον τρόπο που το αντιμετώπισε. Τέλος πάντων, υπάρχει πολύ δράμα πίσω από όλο αυτό και δεν έχω όρεξη να εμπλακώ. Αλλά τα συγκεκριμένα τρία που έχω τα φοράω, απλώς δεν τα δείχνω ιδιαίτερα σε βίντεο και δεν έχω όρεξη να σας δείξω κάτι και όταν υπάρχει τόσο δράμα και πανικός πίσω από αυτό και να γυρίσει κάποιος και να μου πει «Μιρώνα, δεν μας είπες ότι είχε γίνει αυτό στο παρελθόν και ότι δεν είναι απαραίτητα ασφαλή πάντοτε τα στοιχεία μας άμα αγοράζουμε πράγματα και παραγγέλνουμε κτλ. Γι' αυτό και δεν τα δείχνω». Εγώ πάντως τα φοράω γιατί είναι πολύ καλά προϊόντα. Είναι από Lime Crime. Έχω μία παλιά συσκευασία, το Sweat Berry, που σας έχω μιλήσει με πολύ αγάπη γι' αυτό και αυτό ήταν το παλιό Doofoot Applicator που είναι το κλασικό και μ' αρέσει. Είναι ένα, εγώ το λέω κόκκινο πορτοκαλί, άλλοι μου λένε ότι είναι κλασικό κοραλί, πραγματικά φαίνεται κοραλί στην κάμερα, πιο πολύ νομίζω. Πάντως και στο site σαν κόκκινο το πλασάρουνε, αλλά είναι όχι το σκούρο κόκκινο, είναι αυτό το κόκκινο με έντονη πορτοκαλί βάση. Και τα δύο πιο καινούργιες συσκευασίες είναι το Salem και το Wicked. Το Salem είναι ένα καφετί. Πολύ ιδιαίτερο. Αυτό το Doofoot Applicator είναι πολύ κοντό και δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το ίδιο με το άλλο. Πολύ καλή απόδοση, πολύ καλή διάρκεια. Δεν έχω να πω τίποτα κακό για το προϊόν αυτό καθ' αυτό. Οι συσκευασίες είναι πανέμορφες, τα Doofoot Applicators τα καινούρια δεν μου αρέσουν, αλλά τα χρώματα όπως βλέπετε, Sweatberry, Salem και Wicked, είναι απίστευτα και τα φοράω πάρα πολύ. Και τελειώσαμε με Lime Crime και έχω να σας δείξω δύο από Kat Von D. Έχω ένα travel size και ένα full size. Ήθελα να δοκιμάσω το travel size για να δω αν θα μου αρέσει, γιατί είχα ακούσει πολλές ανάμεικτες κριτικές. Εμένα μου αρέσουν αυτά της Kat Von D. Θεωρώ ότι δεν είναι τα καλύτερα της αγοράς, αλλά θεωρώ ότι έχουν πολύ ωραία χρώματα
και άκουσα ότι αλλάξανε τη σύστασή τους, βγάλανε καινούργια χρώματα, πιθανότατα γι' αυτό και μου αρέσει το Love ακόμη περισσότερο, γιατί άκουσα ότι βελτιώσανε τη σύσταση. Το κόκκινο, το outlaw που έχω σε travel size είναι ένα από τα πιο όμορφα κόκκινα που υπάρχουν, είναι απίστευτο, απίστευτο, δεν το συζητώ. Ενώ το LUV είναι τόσο τέλειο χρώμα, είμαι obsessed, σας το έδειξα στο τελευταίο βίντεο με τα αγαπημένα μου και το φοράω είτε μόνο του, είναι ένα τέλειο mauve orchid χρώμα, είτε με ένα lip gloss mauve από Urban Decay και μου αρέσουν τόσο μα τόσο πολύ. Βασικά μπορώ να πω ότι με αυτά εδώ τα κραγιόν άρχισα να χρησιμοποιώ και τα lip gloss μου περισσότερο, γιατί μου αρέσουν είτε matte αλλά μου αρέσουν και με λίγο gloss στο κέντρο και φαίνεται πιο ωραία το gloss, κάθεται πιο καλά σε αντίθεση με τα πιο κρεμώδη κραγιόν που φεύγουν και πηγαίνουν παντού και άμα βάλεις και το gloss γίνεται ένα ακόμη μεγαλύτερο χαμός, ενώ αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω πολλά ακόμη να σας δείξω. Θα προσπαθήσω, υπάρχει λίγος χώρος ακόμη στο χέρι, να σας δείξω και την επόμενη εταιρεία. Και έχουν μείνει οι τρεις αγαπημένες μου εταιρείες και τις αγαπώ και τις τρεις πάρα πολύ. Σε αυτή που θα μιλήσω τελευταία έχω μεγαλύτερη αδυναμία λόγω των αποχρώσεων κιόλας, αλλά αυτά και τα τρία είναι απίστευτες εταιρείες. Έχουν πολύ καλή διάρκεια, πολύ καλή απόδοση, είναι πιο άνετα στα χείλη από άλλες εταιρείες και τα αγαπώ. Και αυτά που είναι πιο εύκολα να βρείτε είναι τα Sephora, είναι τα Cream Lip Stain, τα ξέρετε όλες, θα σας δείξω μόνο τις αποχρώσεις που έχω εγώ. Έχω αυτό το απίθανο κόκκινο και θα το βάλω κάτω από το Kat Von D για να το συγκρίνω κιόλας. Νομίζω ότι είναι σχεδόν dupe το ένα του άλλου. Έχουν μία λίγο πλαστική μυρωδιά, αυτό το ξέρετε. Αυτά εμένα μου αρέσουν. Αν σας φαίνονται τα συγκεκριμένα πολύ ξηρά, ότι σας διαλύουν τα χείλη και όλα αυτά, δεν θα έλεγα να δοκιμάσετε κάποια από τις άλλες εταιρείες που έδειξα. Αυτό λοιπόν εδώ το κόκκινο που βλέπετε πόσο κοντινά είναι και αυτό είναι το 03 που είναι λίγο πιο ροζ. Θα σας δείξω και άλλα δύο που έχω, 04, αγαπημένη απόχρωση. Όποτε το φοράω σε βίντεο μου λέτε πόσο πολύ σας αρέσει. Έχει αυτό το καφέ μοβ χρώμα μέσα. Πάρα πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσουν αυτά τα σκούρα κραγιόν και αυτό που φοράω, που δυστυχώς δεν είναι από Ελλάδα αλλά είναι από Αμερική, απίστευτο απίστευτο χρώμα, είναι το 15, κανονικά, made in Italy λέει, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και στα ευρωπαϊκά τα Sephora. Το λατρεύω, είναι αυτό εδώ το πολύ έντονο μοβ με πολύ μπλε υποτόνους και το συγκεκριμένο έχει και λίγο micro shimmer μέσα. Είναι άπειρες ώρες τα χείλη μου ήδη και έχω πιει καφέ και όλα αυτά όσο γυρίζω το βίντεο και δεν έχει κουνηθεί. Να σας το δείξω κι αυτό. Απίστευτο χρώμα. Εμένα μου το έφερε μια φίλη από Αμερική που της το ζήτησα. Ελπίζω να το φέρουν και στα Sephora στην Ελλάδα και ελπίζω να φέρουν και άλλα χρώματα. Είναι θεϊκό. Δεν έχω λόγια για το συγκεκριμένο. Απίθανο. Φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο με ένα κατεστραμμένο χέρι και ένα δαμένο με κραγιόν κάλυμα καναπέ. Ελπίζω να μην έχουμε καμία άλλη απώλεια και έχει πάει 4,5 ώρα και πεινάω, πρέπει να μαγειρέψω μεσημεριανό, τι μεσημεριανό, είτε βραδινό σε λίγο, αλλά είμαι, όπως σας είπα, πολύ ενθουσιασμένη αυτό το βίντεο και χαίρομαι πάρα πολύ που το γυρίζω. Έχουν μείνει λοιπόν δύο εταιρείες. Η επόμενη η οποία θα σας μιλήσω λέγεται Colored Rain. Είναι μια indie εταιρεία, μπορείτε να παραγγείλετε μόνο από το εξωτερικό και μόνο online. Και στα λέω αυτά θα έχω και τις πληροφορίες κάτω στο info box, γιατί μου στέλνετε κατευθείαν μηνύματα και με ρωτάτε από ποιο μαγαζί μπορώ να πάρω στην Ελλάδα τα Colored Rain. Πουθενά. Και δεν μπορείτε να τα πάρετε γενικά από μαγαζί, μπορείτε να τα πάρετε μόνο από το site της Colored Rain, online από Αμερική όπου τα στέλνουν. Εγώ αυτά τα είδα, τα είχα δει και στο Instagram σε διάφορο κόσμο, αλλά κυρίως όταν μίλησε για αυτά η Nikki Tutorials, η οποία φορούσε νομίζω το Mars και
είχα συγκλονιστεί. Έχω λοιπόν δύο πιο nude αποχρώσεις και δύο πιο mauve αποχρώσεις. Η nude που έχω είναι το Mars και το Marshmallow. Είναι όλα αυτά τα πιο καφετή, γκρι, γκρι beige, όλες αυτές οι greys αποχρώσεις. Το Mars είναι ένα απίστευτο καθημερινό χρώμα και το Marshmallow είναι επίσης πανέμορφο. Είναι αρκετά greys νομίζω. Αυτό είναι το Mars και αυτό είναι το Marshmallow. Πάρα πολύ ωραία, κατευθείαν στεγνώνουν, κατευθείαν είναι matte. Άνετα στα χείλη, αλλά ξηρά προφανώς. Και πολύ πολύ καλή απόδοση και διάρκεια. Και από τα mauve έχω το Berry Rain και το Rain Fever. Το Berry Rain είναι το πιο έντονο Bright Orchid mauve, ενώ το Rain Fever είναι ένα πολύ σκούρο mauve. Από τα πιο σκούρα που έχω, νομίζω ότι το μόνο πιο σκούρο που έχω είναι το Vamp από Makeup Revolution. Και είναι αυτά εδώ τα δύο. Και τα τέσσερα πολύ πολύ όμορφες αποχρώσεις, πραγματικά πολύ καλή εταιρεία. Αν θέλετε lip swatch βίντεο από κάποια από αυτές τις εταιρείες, ας πούμε από τα Color Drain θα είμαι πολύ χαρούμενη, ή τα LA Splash που θα δείξω τώρα, ή ακόμη και τα Bourjois, κάποια όμως που μην μου πείτε τα θέλουμε όλα, κάνε άπειρα lip swatch βίντεο, αφήστε μου σχόλια από κάτω και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Απλώς δεν μπορούσα με τίποτα να κάνω όλα αυτά που σας δείχνω τώρα lip swatch βίντεο. Το επόμενο που έχω είναι από LA Splash. Είναι και τα περισσότερα που έχω. Είναι 8 αποχρώσεις. Έχω 5 από την κανονική του σειρά που είναι τα Lip Couture Waterproof Liquid Lipsticks και έχω και 3 από τα Smitten Lip Tint Mousse. Θα μιλήσω πρώτα για τα κανονικά και μετά για τα άλλα που νομίζω ότι είναι limited edition, δεν είμαι σίγουρη. Αυτά εδώ είναι λοιπόν τα κανονικά τους. Πήρα 2 στην αρχή και μετά μου άρεσαν πάρα πολύ και πήρα τα άλλα 3 μαζί με τα Smith & Mousse. Αυτά που πήρα, τα πήρα από ένα αγγλικό site, το Love Makeup, θα έχω το link από κάτω, γιατί αν τα πάρετε κατευθείαν από LA Splash από Αμερική, είναι πολύ ακριβά τα μεταφορικά και αποφάσισα όταν τα είδα ότι ήταν σε stock να τα δοκιμάσω από αυτό το site. Είναι αυτά εδώ, τα πρώτα που πήρα. Το Vindictive το είδα και το ερωτεύτηκα. Είναι μια γκρι απόχρωση. Δεν έχω τίποτα τέτοιο στη συλλογή μου. Είναι πολύ ιδιαίτερο, το βρίσκω πολύ καλλιτεχνικό. Και όταν είχα βάλει και φωτογραφία στο Facebook και στο Instagram, σας είχε αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Ενώ το Phantom είναι ένα τόσο τέλειο μοβ. Είναι πραγματικά αυτό το μπλε μοβ που δεν είναι πολύ ροζ, που δεν είναι καθόλου ροζ βασικά. Όταν εγώ σκέφτομαι μοβ, σκέφτομαι τέτοιες αποχρώσεις πιο πολύ και όχι αυτές εδώ τις Orchid αποχρώσεις. Βλέπετε λίγο και τη διαφορά. Έχω όπως βλέπετε αρκετά πολλά μοβ στη συλλογή μου, ειδικά από liquid crayon. Υπέροχο χρώμα, η απόδοσή τους είναι τέλεια, είναι και τα μόνα τα οποία είναι τα μόνα, είναι τα πιο τεσταρισμένα kiss proof, δεν πρόκειται να πασαλευτούν, δεν πρόκειται να πάνε πουθενά, θα μείνουν στη θέση τους, ακόμη και το ότι είναι έντονα χρώματα, και εντάξει για τα πιο ήπια χρώματα ακόμη περισσότερο δεν το συζητώ. Μου αρέσουν, είναι τα αγαπημένα μου τα LA Splash. Είναι ξηρά αλλά είναι τέλεια. Και αυτές οι 3 αποχρώσεις είναι τα πάντα. Αν σας αρέσουν τα πιο nude rose crayon, που εμένα δεν μου αρέσουν τόσο, αλλά αυτές οι αποχρώσεις είναι έρωτας. Τα 2 πρώτα είναι τα Ghoulies. Και είναι και τα 2 Ghoulies. Ωραίο όνομα. Αυτό είναι το πρώτο Ghoulies που έβγαλε η εταιρεία και μετά το σταμάτησε, νομίζω ήταν limited edition και έβγαλε αυτό και όπως βλέπετε είναι πολύ διαφορετικά, θα δείτε και στα swatches και μετά έγινε ένα μπέρδεμα και τελικά τα έχει και τα δύο και αυτό είναι το OG Ghoulies, το original Ghoulies και αυτό το κανονικό. Μου αρέσουν και τα δύο πολύ αλλά το σκέτο Ghoulies είναι το αγαπημένο μου. Μου θυμίζει πολύ και το Underground από Gerard που είναι σε μορφή κραγιόν το αντίστοιχο που μου αρέσει πολύ. Ακούω πάντοτε κοπλιμέντα όταν φοράω το OG Ghoulies και θα δείτε λίγο τώρα και συγκριτικά.
Δεν θυμάμαι ποιο από αυτά τα δύο θεωρείται ότι είναι ντουπ του Κασμίρα από Lime Crime. Νομίζω τον Κούλης. Βλέπετε ότι αυτό είναι πολύ πιο γκρι και το δεν έχει στεγνώσει τελείως. Επειδή βάζω και πολλή ποσότητα στο χέρι, μερικά δεν έχουν στεγνώσει τελείως. Γι' αυτό πασαλίβατε. Αν στεγνώσουν, δεν κουνιούνται. Αυτό εδώ που είναι το Marshmallow από Color Drain είναι κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δηλαδή για μένα δεν είναι τα ίδια. Και αυτό εδώ, το Ghoulies, είναι τέλειο. Είναι το καλύτερο καθημερινό χρώμα κάθε φορά που το φοράω. Και ειδικά με ένα πιο έντονο μάτι. Έχω από όλους πάρα πολύ καλά σχόλια και θεωρούν ότι ταιριάζει πολύ και με τα χαρακτηριστικά μου. Και αυτό εδώ είναι ένα τέλειο καθημερινό. Είναι το Rose Garden. Είναι ένα Dusty Rose. Μιλάμε... Δεν έχω λόγια. Είναι τόσο ευκολοφόρετο, τόσο ωραίο και κάθεται στα χείλη τόσες πολλές ώρες. Πάρα πολύ όμορφη απόχρωση. Και τα τελευταία τρία είναι από τη σειρά Smith & Lip Tint Mousses. Έχουν λίγο πιο mousse υφή, αλλά για μένα δεν διαφέρουν πολύ. Γενικά τα περισσότερα από αυτά είναι άλλα, είναι λίγο πιο μουσι όπως τα Bourjois, αλλά είναι τελείως υγρά όπως είναι αυτά τα LA Splash ή τα Color Drain ή τα Makeup Revolution και μετά στεγνώνουν. Δηλαδή διαφέρει στο πόσο υγρή είναι η υφή τους. Αυτά εδώ έρχονται σε πολύ ωραία συσκευασία. Υποτίθεται ότι είχαν βγει σαν limited edition σαν συλλογή εμπνευσμένη από το Harry Potter. Εγώ τα πήρα και μετά από δύο εβδομάδες διάβασα ότι αλλάξαν τα ονόματά τους. Δεν ξέρω αν τώρα θα είναι μόνιμα, αλλά θα βάλω κάτω και τα καινούργια ονόματα για να μπορείτε να τα βρείτε. Αυτό εδώ είναι το Enchanted και είναι το πιο κανονικό χρώμα και είναι ένα πολύ έντονο ροζάκι. Ροζάκι. Έντονο νίον ροζ φούξια. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και αυτό εδώ είναι ένα μπλε και ένα πράσινο και τα ήθελα τόσο πολύ. Αυτό είναι το Sirius. Είναι ένα τέλειο σκούρο μπλε, τόσο όμορφο πάνω στα χείλη. Πραγματικά νομίζω ότι πορώνομαι στην ιδέα να σας κάνω ένα lip swatch βίντεο για τα LA Splash, αλλά να μου πείτε από κάτω άμα θα θέλατε. Τόσο, μα τόσο όμορφο μπλε, απίστευτη απόχρωση και τόσο καλή απόδοση. Και το τελευταίο είναι αυτό εδώ το πράσινο, λέγεται Nagini. Τι τέλειο και το όνομα και το χρώμα και είναι ένα πράσινο. Το οποίο φαίνεται ότι είναι πράσινο, δεν είναι πράσινο που βγαίνει σχεδόν μαύρο ή mint ή οτιδήποτε. Είναι ένα emerald σχεδόν τέλειο, κανονικό πράσινο. Μα δείτε τα, αυτά εδώ είναι τα αγαπημένα μου, τα Color Drain και τα LA Splash. Είναι όλες οι αποχρώσεις μία προς μία, τις αγαπώ, είναι τέλεια. Αυτά λοιπόν για αυτό το τεράστιο βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, πατήστε ένα μεγάλο like για όλη αυτή το χαμό και για το λεκέ στο κάλυμα του καναπέ. Γράψτε μου από κάτω αν θέλετε lip swatch videos, γράψτε μου από κάτω αν έχετε δοκιμάσει κάποιες άλλες εταιρείες που πρέπει να δοκιμάσω. Σας είπα, θέλω να δοκιμάσω Dose of Colors, The Balm, Jeffree Star, έχω πολλά στο μυαλό μου, αλλά γράψτε μου από κάτω. Αν σας αρέσουν αυτά τα κραγιόνια, αν προτιμάτε τα κρεμώδη, γενικά εγώ προτιμώ τα μάτα ακόμη και στα κανονικά κραγιόν, γι' αυτό και αυτά με ξετρελαίνουνε. Πείτε μου την άποψή σας, πατήστε like και κάντε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο βίντεο και μέχρι τότε πολλά φιλιά. Bye!